Με, 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 αυτό που έγινε απόψε στην Τούμπα, τι ξημέρωσε, έχει βγει το φως του Αυγερινού. Λοιπόν. ναι, είχαμε ίσως... καιρό να ζήσουμε πανηγυρισμούς και να ακούσουμε κορναρίσματα στη Θεσσαλονίκη. Το ακούσαμε φεύγοντας οι παοξίδες από το γήμπεο της Τούμπας. Ε, πανηγύριζαν για αρκετή ώρα και με δικαιολογημένα το έκαναν αυτό. Εντάξει, είναι, είναι, είναι βραδιά και... για, είναι βραδιά για κορναρίσματα. Είναι βραδιά για κορναρίσματα. Είναι βραδιά για ρεκόρ. Είναι βραδιά ιστορική. Είναι βραδιά που δεν την έχει ξανά ο Παου, δεν την έχει ξαναζήσει ο Πάουξη, γιατί πρώτη φορά στην ιστορία του καταφέρει να γυρίσει στην Ευρώπη, ευρωπαϊκό μάτσο, έχοντα χάσει το πρώτο με 2-0. Άλλε τέσσερι φορέ στο παρελθόν το επιχείρησε, δεν μπόρεσε να το καταφέρει. Αυτή τη φορά όμω ε, έδειξε από το πρώτο ημίχρονο, από αυτό το μαγικό 45 λεπτό, όπου έβαλε τι βάσει για την πρόκληση, ε, πραγματικά. Εγώ είχα χρόνια να δω τον ΠΑΟΚ να είναι τόσο καλός ουσιαστικός, παρά το γεγονός ότι έχασε και κάποιες ευκαιρίες. Αλλά να πετυχαίνει τρία γκολ σε αυτά τα 45 μαγικά πρώτα λεπτά, ε, είχα πάρα πολύ καιρό να το δω ε, να συμβαίνει. Ε, για έναν ΠΑΟΚ που πανηγυρίζει μια πρόκριση στους 8 Ευρωπαϊκή διοργάνωσης για τρίτη φορά στην ιστορία του και δεύτερη μέσα στα τελευταία τρία χρόνια είναι επίτευμα για τον Ρασβάλλο Τζέσκου και τους ποδοσφαιριστές του στέκεται σε αυτό ο Ρουμάνος προπονητής επιμένοντας, το έλεγε από το καλοκαίρι ότι εκείνη η χρονιά, η πρώτη του από την επιστροφή του στον Πάγκο του ΠΑΟΚ ε, μετά την κατάκτηση του Ντάμπλ ε, ήταν πετυχημένη ε, και έβαζε ως κριτήριο για το μέγεθο τη επιτυχία, το γεγονό ότι ο Πάουκ εκείνη τη χρονιά, την πρώτη του, είχε φτάσει στου 8 τη Ευρώπη. Διεκδίκησε την είσοδο του στη τελικά, την έχασε από την Μαρσέγ, έφτασε σε ένα τελικό τον οποίο τον έχασε από τον Παναθηναϊκό. Γενικότερα, ο Λουτσέσκου πιστεύει στην Ευρώπη, ποντάρει στην, στο να παίρνει δύναμη η ομάδα, να εξελίσσεται μέσα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και γι' αυτό και σήμερα, μετά το τέλο του αγώνα, έκανε λόγο για μία μαγική σεζόν στην οποία κανείς δεν έδινε τύχη ε, τον ΠΑΟ, στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Ένας ΠΑΟΚ που παίζει τελικούς από τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, ε, συνεχόμενα καλοκαιρινούς τελικούς για να μπει στου ευρωπαϊκούς ομιλου του Conference Λίγκ και στην συνέχεια να φτάσει να τερματίζει πρώτος τον ομιλό του με μια ομάδα όπως η Ιάιντρα Κφρακούρτης απέναντί του και τώρα πλέον να είναι στους οκτώ ε, του Κόφερες εγώ νομίζω, Σταύρο, ότι ε, μετά από το πρωτάθλημα, μετά από το double αίτητος μετά από τα κύπελα ναι. το δυο χρονιές στις τρεις, στους οκτώ Ευρωπαϊκής διοργάνωσης το οποίο σε παρένθεση το έχει πετύχει μόνο ο Παναθηναϊκός το 2-2-2-3, δεν έχει σημασία τώρα ο ε, είναι όχι όταν, φύγει, όταν φύγει ο Λουτσέσκου κάποια στιγμή από τον Μπαουκ, είναι επιτεύγματα που πολύ δύσκολα θα επαναληφθούν. Μπορεί να πάει στου τέσσερι κάποια στιγμή, μπορεί να πάει στον τελικό, ίσω και φέτο. Είναι δύσκολο πάρα πολύ και στο Conference League να πάει μια ελληνική ομάδα δύο φορέ στου 8. Ναι, α μην ξεχνάμε, η... Γιάννη και Δημήτρη, ότι το γεγονό αυτό που είπα και προηγουμένω, ότι ο Πάουκ έχει ξεκινήσει από, τον... από τι αρχέ Αυγούστου να παίζει τελικού. Το πώ το είχε πει ο Λουτσέσκου τη, την Κυριακή, ξεζουμισμένη. Σαν να μα τράγγισαν. Ναι, ναι, να μα τράγει Είναι το θέμα κυρίω τη πνευματική ενέργεια που έλειπε από τον Πάοκ και το σωματική. Σωματική, ναι. Το ξέρει και ο ίδιο ότι δεν είναι η κούραση των ποδοσφαιριστών που θέλουν να παίζουν παιχνίδια έτσι, και να μην κάνουν προπονήσει. Είναι το, ε, το καλύτερο του. Δώστε του παιχνίδι και πάρτε του την ψυχή. Ε, το πνευματικό ήταν κυρίω το πρόβλημα στο οποίο ε, είχε εστιάσει ο προπονητή ε, του Πάοκ. Α μην ξεχνάμε ότι πριν από το παιχνίδι όλα ήταν ει βάρο του Πάουκ. Το σκορ του πρώτου αγώνα, η περιραίωσα ατμόσφαιρα, η αφισβήτηση, η πίεση από τον κόσμο, η κριτική προ τον Λουτσέσκου, προ του ποδοσφαιριστέ. Ε, ήταν μια ήττα από την Dinamo Ζάγκρεπ καθαρή ήττα με 2-0. Ακολούθησε η ήττα στην πρεμιέρα των play-off, εκεί όπου ο Πάουκ μπήκε ω πρώτο στην βαθμολογία, αλλά είδε να μην μπορεί να κερδίσει και πάλι τον Άρη που αποδεικνύεται ως κακός δαιμονάς του, μπήκε σε μία εσωστρέφεια, μία μίνι κρίση εντός των αποδητηρίων, αλλά η σημερινή εμφάνισή του κυρίως πιστεύω ότι είναι μία απάντηση και ένας τρίαμβος, όπως έχω γράψει και σε ένα blog στον Καζέτα, είναι ένας τρίαμβος των αποδητηρίων, μία απάντηση των ίδιων των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, όχι τόσο του Λουτσέσκου. Εγώ επιμένω να λέω ότι αυτοί που αξίζουν τα περισσότερα credit και τα περισσότερα μπράβο, σε ό,τι καλό ή κακό συμβαίνει, σε μια ομάδα είναι οι ποδοσφαιριστέ. Έτσι, ε, θεωρώ ότι οι παίκτε είναι αυτοί. Ο Κουλιαράκη που κάνει το παιχνίδι τη ζωή του. Ο Βιερίνια, ο οποίο μπαίνει να παίξει 53ο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη φανέλα του Πάοκ, φτάνοντα δεύτερο στη σχετική λίστα, εσωφαρίζοντα την επίδοση του Στέφανο Θανασιάδη. Να δίνει τα πάντα την ψυχή του στα 38 του και να είναι αρκετά καλός μέχρι που αποθεώθηκε, βγήκε ω αλλαγή και αποθεώθηκε από τον κόσμο τη Τούμπας, αναγνωρίζοντας το κοινό την εμφάνιση του αρχηγού ο Ζήφκοβιτ, ο Κωνσταντέλια. Ξεχνά τον καλύτερο ο Σταύρο. Του... Σταύρο, ξεχνά τον πιο πολύτιμο τον Κοτάρσκι. Κάτσε τον Κοτάρσκι. Ο οποίος Κοτάρσκι πάει να τα κάνει λίγο ε, Σωστό. στη φάση του γκολ. Γιατί οκ, okay, όλα τα φώτα πέφτουν πάνω στο κέντρο Αλλά το λάθο ξεκινάει από το γεγονό ότι ο Κοντάρσκι για πολλωστή φορά αποφασίζει να παίξει κάθετα στην άξονα ε, και ο Πάουκ δέχεται πίεση, χάνει την μπάλα. Και από εκεί προκύπτει η φάση για το, από το πουθενά το 3-1 των Κροατών, αυτό που συνέβη επαναλαμβάνω και θέλω να μείνω λίγο σε αυτό. Στο πρώτο ημίχρονο δεν το έχω δει από ομάδα μέσα στην Τούμπα, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, έτσι. Ε, οι, οι Κροάτες τα είχαν χαμένα, δηλαδή φαινόταν δεν μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Ε, ε, δεν έκαναν το παραμικρό για να μπορέσουν να ε, βρουν κάποια απάντηση απέναντι στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ε, και επαναλαμβάνω ότι ε, εκεί ο Πάκο έβαλε τις, τις βάσεις για να φτάσει σε αυτό το επιβλητικό ιστορικό 5-1 κόντρα στην δύναμο Ζάγκρεπ.